Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Σε άμυνα χώρου η Τισαέλ για τον Κέριε που κάνει την κεφαλιά, στριφτή κεφαλιά δύσκολη. Η μπάλα πήγε πάνω στον Βοζίνη, αυτή είναι η πιο αξιόλογη φάση που έχουμε δει μέχρι τώρα. Στο 21ο λεπτό κρατούν οι παίκτες της ΑΕΛ με τον Σάντος να γυρίζει στον Ριέρα. Η μπάλα καταλήγει στον Τόρες, θα δώσει στον Τανίλο στην περιοχή. Ο Τόρες θα κάνει το σούτ, ο Γιωβάνοβιτς στη σωστή θέση χωρίς κανένα πρόβλημα θα πιάσει την μπάλα. Φιλιώτης περνά στον Ντένιτς, αμέσως το γύρισμα πολύ ωραίο για τον Πέδρο. Πέφτει κάτω και έχουμε πέναλτι στο μαρκάρισμα του αρχηγού της ΑΕΛ, του Χάρη του Κυριάκου. Εδώ ξαναβλέπουμε, βάζει την μπάλα μπροστά του. Έρχεται ο Κυριάκου, έρχεται σε επαφή. Θα το δούμε και από εδώ με τον αντίπαλο. Θα εξεταστεί βεβαίως και από το VAR. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι σωστή η απόφαση από τον διαιτή της αναμέτρησης. Με τον Νικολά Τικινή απέναντι από τον Μοζίνια. Ο Τικινή εκτελεί και σκοράρει δίνοντας το προβάδισμά του στον Απόλλωνα. Σημειώνει το 17ο του γκολ, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Η εκτέλεση από τον Τικινή στη μία πλευρά, ο Μοζίνια στην άλλη η μπάλα. Ανοίγει λοιπόν το σκορ η ομάδα του Γιάννη Πετράκη με αυτή την εκτέλεση πέναλτι από τον Νικολά Τικινή. Παλιά για τον Ταμπό στην περιοχή. Είναι μπροστά του η μπάλα. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Ευκαιρία με τον Τικινή. Τριμπλάρι μπροστά τον Βοζίνη. Απάνω τον τριμπλάρι. Πέφτει ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Χάθηκε. Ξεκάθαρη μεγάλη ευκαιρία. Αυτός περισσότερο ο Ταμπό ήταν δύσκολο να κάνει το σουτ. Ο Μαέ τώρα έχει ευκαιρία για την ΑΕΛ. Είναι στην αντίπαλη περιοχή. Κάνει το σουτ κοντράρι. Μπάλα ο Ριέρα. Λέει ο σουτ πάνω από την εστία του Γιωβάνοβιτς. Από τον Φιλιώτη. Απέφυγε τον Πάντιτς. Είναι πλάγια απέναντι από τον Βοζίνη. Προτιμά να κάνει το σουτ και είναι απελπιστικά άστοχος. Κατάφερε, γύρισε, ελευθερώθηκε και βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Τόρες για αντίπαλο τον Κεριέ. Κάνε το σούτ, η μπάλα φύγε έξω. Να, η πρώτη τελική της ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τανίλο έκανε πολύ ωραία ενέργεια και πάει για το σούτ και το κάνει πάνω στον Γιωβάνοβιτς. Αυτή είναι η πρώτη φάση μετά το 48ο λεπτό όταν είχε κάνει το σούτ ο Τόρες και ήταν άστοχο. Δύο φάσεις όλες και όλες για την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα στο 48ο έγινε λάθος και ο Πίσεσβαρ θα σημειώσει το 2-0. Ο Βοζίνια έκανε τραγικό λάθος. Ο Απόλλων παίρνει στο 73ο λεπτό το προβάδισμα δύο τερμάτων. Με τον Πίσεσβαρ να το αξιοποιεί, να λέει ευχαριστώ και να στέλνει την μπάλα στην αφύλακτη εστία της ΑΕΛ. Δείτε εδώ τον Πίσεσβαρ να πλησιάζει τον Βοζίνια. Έχασε το κοντρόλ και έστειλε την μπάλα στη συνέχεια ο Πίσεσβαρ στα δίχτυα, σημειώνοντας το δεύτερο του γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα και δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του Πετράκη. Ξανά και ξανά το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της ΑΕΛ και το εύκολο τελείωμα. Ένα από τα πιο εύκολα γκολ στην καριέρα του. Ο Πάπιτς, ο οποίος έχει πλαισιώσει τον Ράιαν Μαέ στην επίθεση της ΑΕΛ, ζητά την μπάλα. Ο Γεωργίου προτιμά να στείλει απέναντι. Ο Αυτιγιάη θα κάνει το σούτ. Ο Γιωβάνοβιτς πέφτει και σταθερά παίρνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Ανάμεσα σε τρεις παίχτες του Απόλλωνα θα γυρίσει στον Γεωργίου. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Το σούτ που γίνεται, να η ΑΕΛ είναι ζωντανή, είναι στον αγώνα. Χάρη σε αυτό το γκολ του Ντανίλο. Στο 28ο λεπτό με δυνατό σουτ θα δείτε πως κατέληξε η μπάλα σε αυτόν. Εδώ δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα του Απόλλωνα υπό την έννοια ότι βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο αμαρκάριστος, έκανε το δυνατό σουτ. Δεν μπορούσε ο Γιωβάνοβιτς η μπάλα στη γωνία. 2-1 με αυτό το γκολ του Ντανίλο, ο οποίος είχε σκοράρει και στην προηγούμενη αγωνιστική. Εδώ ο Μαέ θα κάνει το σούτ ο Γιωβάνοβιτς στην απόκρουση του αγώνα. Πέφτει στη γωνία και με το αριστερό χέρι παραχωρεί το κόρνερ. Εκπληκτική ενέργεια από τον Μαέ με το αριστερό, το δυνατό σουτ στη γωνία. Δείτε τον Γιωβάνοβιτς να ύπταται και με το αριστερό χέρι, με την παλάμη ουσιαστικά να βρίσκει την μπάλα και να την στέλνει σε κόρνερ. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.